Βάλετε σε μια σειρά, δηλαδή για την κυβέρνηση, πώς πάνε οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή? Γιατί πάντα πρέπει να βάζουμε προτεραιότητες. Βάζετε, υπάρχουν εθνικά, υπάρχει Νοβάρτης, υπάρχει οικονομία. Σε ποια σειρά τα βάζετε? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι σήμερα που ξεκινάει η τέταρτη αξιολόγηση και επιστρέφουν οι θεσμοί για λίγες μέρες, όπως φαίνεται, αυτό είναι ένας κρίσιμος σταθμός. Πάμε με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό, αλλά πάμε και με κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει να κλείσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό είναι μια μεγάλη, εξαιρετική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Θα έλεγα δε ότι ιδιαίτερη προτεραιότητα μέσα σε αυτό είναι το ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης που πρέπει να παρουσιάσουμε μέχρι το τέλος του Απρίλη. Παράλληλα και ταυτόχρονη, θα έλεγα, προτεραιότητα είναι και τα εθνικά ζητήματα. Χωρίς αμφιβολία υπάρχει μία έξαρση, πολύ συγκεκριμένη θα έλεγα και πολύ έντονη για αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να γίνει από την πλευρά της Ευρώπης αναφορικά με τα μηνύματα που έπρεπε να σταλούν στον κύριο Ερντογάν έχουν σταλεί. Έχει αυτιά για να ακούσει, ανοιχτά αυτιά. Αυτό θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα, φαντάζομαι. Σας ανησυχεί, σας προβληματίζει? Εγώ θεωρώ ότι ήταν έντονα τα μηνύματα, κατάλαβε. Ας τα αυτιά. Κατάλαβε την ένταση του μηνύματος που πήρε, ή πως δεν ήταν αρκετό? Κοιτάξτε, δεν βλέπουμε είμαι, ότι ο κύριος Ερντογάν δεν είμαι στο μυαλό του κύριου Ερντογάν να καταλάβω. Και η Τουρκία λειτουργούν κάνουν πόλεμο, δεν έχουν σταματήσει. Την ώρα που τα ακούγανε αυτά, την ώρα έλεγε εκείνος ετοιμαστείτε για επιστράτευση, να είμαστε σε ετοιμότητα, ας πούμε, και θερμό καλοκαίρι. Και ο Γιλντιρί με έλεγε ότι, κοιτάξτε, μπορεί να χτυπάμε στη Συρία, αλλά και στο Αιγαίο, αν θέλετε, κάνουμε ό,τι χρουστάλουμε. Σύμφωνοι, γι' αυτό λέω ότι έχουμε μία ένταση της προκλητικότητας, έχουμε πολεμικές κραυγές. Εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Η εκτίμηση για αποκλιμάκωση μήπως είναι λίγο πρόημη, κύριε Μαντά? Αυτό είναι το ερώτημα. Μήπως βιαστήκαμε να μιλήσουμε για αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών? Δεν νομίζω ότι μιλήσαμε για αποκλιμάκωση με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε. Κοιτάξτε. Τα κυβερνητικά στελέχη, συνεντεύξεις. Θα σας πω λιγάκι. Εντάξει, υπάρχουν συνεντεύξεις. Υπάρχει συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας, αν θυμάμαι, χθες ή προχθές, που λέει ότι πρέπει να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές. Κύριος Βίτσας. Συνεπώς, ποιο είναι το βασικό μήνυμα όμως? Το βασικό μήνυμα είναι ότι εμείς με τα θέματα κυριαρχίας δεν παίζουμε. Είμαστε μια χώρα ειρήνης και συνεργασίας. Κρατάμε ανοιχτούς τους διάβλους, αλλά ταυτόχρονα το πρόβλημα αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο διμερών σχέσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Έχει ευρωπαϊκή διάσταση το πρόβλημα και συνεπώς από την πλευρά της Ευρώπης η εκτίμησή μου είναι ότι έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει σε αυτή την κατάσταση που είναι η Ευρώπη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν έχουμε ακόμη κυβέρνηση στη Γερμανία. Έχουμε τον Brexit που τρέχει. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν και μερικές φορές δεν τα λέει και έτσι όπως πρέπει, κύριε Μαντά. Δηλαδή, όταν συναντήθηκε η κυρία Μέρκελ, δεν τα είπε ακριβώς έτσι όπως περιμένανε και επικρίθηκε κιόλας και από το εσωτερικό της. Ναι, δηλαδή δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει, ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές σχετίζεται και με τις εσωτερικές συγκυρίες, αλλά και με το πόσο πατάει στα πόδια της κάθε φορά, κάθε πολιτική ηγεσία, ώστε να εκπέψει μηνύματα. Εντάξει, καλά είναι τα μηνύματα, αλλά είναι απομονωμένος από την Ευρώπη ο Ερντογάν. Θέλω να πω ότι οι business καλά πηγαίνουν. Να σας πω κάτι. Από εδώ και από εκεί πάνε και έρχονται. Κύριε Σκαρδό, έχετε δίκιο σε αυτό. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Μια μεγάλη χώρα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων και έχει ισχυρές εμπορικές ανταλλαγές και με την Ευρώπη αλλά και με άλλες χώρες του κόσμου. Βλέπετε πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάζει συμμάχους εισαγωγικά. Θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα με τη Ρωσία πριν 1,5 χρόνο και πώς είναι τώρα. Και πόσο κρίσιμο ρόλο παίζει η Τουρκία ως παίχτης και στο θέμα της Συρίας. Άρα δεν είναι μια δύναμη που κανένας μπορεί να την αγνοεί, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, ξαναλέω, για τη χώρα μας, εμείς νομίζω ότι πρέπει να επιμένουμε στο ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πια πρόβλημα. Πρέπει να επιμένουμε με σταθερότητα ότι
δεν μπαίνει σε καμία διαπραγμάτευση το θέμα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και νομίζω ότι πρέπει να επιμένουμε στο να κρατάμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίες, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Κύριε Μαντά, μια ανωδελία εδώ για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα μετά και της οικονομίας. Βλέπω και η κυρία Χτσιόγλου έχει δώσει μια συνέντευξη σήμερα στην Ναυτεμπορική και υπόσχεται, αυτό το ρήμα θα χρησιμοποιήσω εγώ, αύξηση του κατώτατου μισθού μετά το τέλος της Επιτροπίας. Να μας πείτε αν αυτές οι υποσχέσεις θα υλοποιηθούν, κύριε Μαντά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Πάμε στα Τρίκαλα, πάμε στην ελπίδα δικού